Ένα ταξίδι είναι και η ίδια μας η ζωή. Ερχόμαστε και φεύγουμε συλλέγοντας εμπειρίες. Γενικά είμαστε περαστικοί ακόμα και από εδώ και θέλοντας μη και όχι, όλη η ανθρωπότητα είναι ταξιδευτές, κάνουμε ταξίδι. Η ίδια η γη είναι ένα αστρόπλιο, ένα μέσο που ταξιδεύει μέσα στο διάστημα. Βασικά δεν υπήρξε κάποια αιτία συγκεκριμένη για να ξεκινήσω να ταξιδεύω. Τίποτα, απλά η σπίθα αυτή της εξερεύνησης, αναζήτησης σε καινούριων πολιτισμών, καινούριων κουλτούρων, να δεις άλλους ανθρώπους, να γευτείς άλλα φαγητά, άλλα ποτά. Γενικά η αίσθηση του καινούριου που νιώθεις στο ταξίδι, ίσως να είναι αυτό, χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να πω ότι αυτό είναι που με έχει παρακινήσει. Ίσως οι εμπειρίες που μετουσιώνονται σε γνώση, ίσως όλη αυτή η ζωντάνια που νιώθεις στο ταξίδι, κάθε στιγμή. Άλλη αίσθηση έχει το ταξίδι όταν είσαι μόνος σου, όταν ταξιδεύεις μόνος σου, και αλλιώς είναι όταν ταξιδεύεις με παρέα. Το κάθε ένα έχει διαφορετικές πλευρές. Όταν ταξιδεύεις μόνος σου είσαι τελείως ελεύθερος να κάνεις ό,τι γουστάρεις, οποιαδήποτε στιγμή να μείνεις όπου θέλεις. Γενικά έχεις την ελευθερία να στρίψεις, να πάρεις όποια στροφή θέλεις. Ενώ όταν είσαι με παρέα, έχεις άλλο χαβαλέ, έχεις μια παρέα, έχεις συντροφιά, μπορείς να μοιράζεσαι πράγματα, ένα αλλιοβασίλεμα, ένα όμορφο τοπίο. Όταν είσαι μόνος, μετουσιώνεις αλλιώς τα πράγματα, δεν μιλάς πολύ, μιλάς πιο πολύ με τον εαυτό σου. Κοίταξε, για να ταξιδέψεις μόνος σου, πρέπει να τα πας πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις ταξίδι μόνος σου. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Βασικά δεν υπάρχει κάποιο έντονο περιστατικό που να με έχει μείνει από τα ταξίδια. Απλά είναι όλες αυτές οι μικρές στιγμές που μαζεύονται και γίνονται μεγάλες. Ηλιοβασιλέματα, το ουράνιο τόξο μετά από μια καταρακτώδης βροχή στο δρόμο. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα που συναντάς στο ταξίδι, όταν μιλάς με άλλους ανθρώπους, βρίσκεσαι με άλλους ταξιδευτές, είναι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία κι αυτή, που να μοιράζεις από που έρχεσαι εσύ που πας, δηλαδή είναι πάρα πολλές μικρές στιγμές που κάνουν όλη την ομορφιά και το μεγαλείο του ταξιδιού. Δεν μπορώ να πω ότι μια συγκεκριμένη στιγμή με έχει μείνει ή κάποιες. Είναι πάρα πολλές και μικρές που έρχονται flashback στο μυαλό μου πάρα πολλές φορές. Όταν βρίσκεσαι κάπου και έχεις ανθρώπους όπου δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα και όμως επικοινωνείτε πιο καλά από άλλους που μιλάνε τη γλώσσα σου. Έτσι είναι κάτι πράγματα που τα συναντάς μόνο όταν ταξιδεύεις, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι είδα κάποιες διαφορές στον εαυτό μου λόγω των ταξιδιών, λόγω των ταξίδια. Αλλά πιστεύω ότι ανοίγουν οι ορίζοντές σου όταν ταξιδεύεις, γιατί συναντάς αυτό άλλες κουλτούρες, άλλους ανθρώπους. Η οπτική γωνία που βλέπεις τα πράγματα αναγκαστικά θες δεν θες ανοίγει, γιατί πρέπει να επικοινωνήσεις και που θα πας και πρέπει να είσαι μαλακός και δεκτικός. Η κορύφωση του κάθε ταξιδιού, πιστεύω, είναι ο προορισμός που έχουμε βάλει. Κακά τα ψέματα, έτσι, που λένε ότι δεν είναι ο προορισμός και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι και το ίδιο το ταξίδι. Αλλά εγώ προσωπικά, όταν βάζω ένα στόχο και λέω θέλω να πάω εκεί, ας πούμε, όταν φτάνω εκεί, λέω ναι, τα κατάφερα, έφτασα. Χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός, έτσι, αλλά όμως είναι το έναυσμα για να ταξιδέψεις. Είναι πολύ σπάνιοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει να ταξιδεύουν. Εντάξει, άλλοι πιο μικρά ταξίδια, άλλοι πιο μεγάλα, όλοι γουστάρουν το ταξίδι, όλοι το αγαπάνε. Όσο βαστάν τα πόδια, το κορμί και η ψυχή, πάντα θα αναζητάμε καινούριες περιπέτειες. Μετά από 10 χρόνια, ποιος ή ποιος πεθαίνει, έτσι. Απλά όμως, πιστεύω ότι η ηλικία στον άνθρωπο τον φέρνει σοφία. Τις περισσότερες φορές. Επομένως και το ταξίδι θα αποκτήσει μια πιο ουσία και πιο σοφία πάνω στο πώς θα ταξιδέψεις, έτσι.
Παλιά φεύγαμε, θυμάμαι, με ένα, τι να σου πω τώρα, με ένα μπουφάν και ούτε γάμπια ούτε τίποτα, ας πούμε. Και με το πρώτο κρύο στον δρόμο τα παίζαμε. Τώρα όσο μεγαλώνουμε είσαι πιο προνοητικός, θα πάρεις και ένα δεύτερο ζευγάρι γάντια αν βραχείς. Γενικά πιστεύω ότι αποκτάς μεγαλύτερη σοφία. Και έτσι θα είναι και το ταξίδι σου, θα είναι πιο σοφό, θα είναι οι επιλογές σου πιο σοφές. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους δημιουργούς του Live Trips, σε όλα τα παιδιά που πασχίσαν να κάνουν αυτό το όμορφο διαδικτυακό χώρο. Το Live Trips το βρίσκω πρώτα απ' όλα διασκεδαστικό, από την άποψη ότι πας ταξιδεύοντας σε όποια πόλη βρίσκεσαι, τσεκάρεις το σημείο, μετά βλέπεις το χάρτη την πορεία σου. Γενικά είναι το μοίρασμα, εγώ πιστεύω, που ο σημερινός άνθρωπος δεν δυσκολεύεται να το κάνει σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα δηλαδή και να εφηγηθεί ένα ταξίδι, να μεταδώσει τις εμπειρίες του, δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι. Ακόμα και ας είναι ταξιδιωτικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν όλοι εύκολα να γράψουν όλα ταξιδιωτικό. Πόσο ακόμα να μοιραστείς που βρίσκεσαι στην κάθε στιγμή, ας πούμε, πάνω στο ταξίδι σου. Επομένως, χρειάζεται ένα μοίρασμα για να δεχθείς, ακόμα και το Live Trips, πιστεύω. Να είσαι άνθρωπος ανοιχτός και να μπορείς να μοιράζεις τα πράγματα. Ο λόγος να εγκατοξοποιήσει κάποιος ίσως είναι βασικό από τα δικά μου περάσματα ή τα περάσματα κάποιου άλλου που εγώ θα δω, να πάω να δω κάποιο συγκεκριμένο μέρος, αν αξίζει. Είναι αυτή η αναμετάδοση γνώσεων πάνω στο ταξίδι, συνεχώς, που συνεχώς και αυτή εξελίσσεται, έτσι. Επίσης το να δώσεις αφορμές, το να δώσω αφορμές σε κάποιον άλλον να κάνει ένα μικρό πέρασμα από εκεί που πέρασα κι εγώ.